Δεν είναι ωριμότητα των συνθήκων. Είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδας να κάνει τις μεταρρυθμίσεις. Αλλά τις αληθινές. Να κόψει τις παθογένειες αυτές που σας περιέγραψα. Χρήματα κομμάτων. Επειδή σαν κόμμα αντιμετωπίζουμε μεγάλα έξοδα λόγω της ευνίδιας ανόδου του κόμματος και της πιθανολογούμενης εισόδου στη Βουλή όποτε γίνουν εκλογές, θα πιάσουμε αναγκαστικά μερικά γραφεία στη Λάρισα, στο Ηράκλειο, στο Αγρίνιο, σε μεγάλες πόλεις. Οπότε θα δεχθούμε αρχικώς κάποια ποσά. Θα κάνουμε τις μικρότερες δυνατές δαπάνες και στο τέλος θα επιστρέψουμε τα χρήματα που μένουν. Αν πάρετε τις κασέτες μου πριν 25 χρόνια, λέω τα ίδια. Αυτό μην κάνουμε ρεσφέτια, μην κάνουμε αργομιστίες, μην παίρνετε κόμματα χρήματα, μην παίρνετε κόμματα χρήματα. Οπότε θα δεχθούμε αρχικώς κάποια ποσά. Να κόψει τις παθογένειες αυτές που σας περιέγραψα. Χρήματα κομμάτων. Οπότε θα δεχθούμε αρχικώς κάποια ποσά. Πόσα χρήματα είναι αυτά? Δεν το ξερώτησα. Περίπου δεν ξέρω. Άλλοι λένε 700.000 ευρώ, άλλοι λένε 200. Άλλοι λένε. Δεν το έχω μελετήσει.